Ποιες είναι οι αδυναμίες του μπαμπά, γενικά? Ποιες είναι οι αδυναμίες του? Την αλήθεια πες τώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Δεν ξέρω, και δεν νομίζω τι. Ποιες είναι οι αδυναμίες σου? Τι εννοείς αδυναμία? Ναι. Το αδύνατό μου σημείο, ας πούμε. Γιατί αδυναμίες έχουμε πολλές. Τι πρέπει να πει το αδύνατο σημείο, δηλαδή ποιο είναι, το αν είναι τρυφερός, ας πούμε, αν είναι... Όχι, ας πούμε, πού... πού είναι το αδύνατο σημείο του, θέλω να πω. Είναι τα ταξίδια. Σίγουρα. Είναι οι γυναίκες, είναι η δουλειά του. Όλα. Πώς θεωρείς εσύ ότι... Όλα. Νομίζω πιο πολύ είναι η δουλειά του και ας μην το παραδέχεται. Και μετά όλα τα άλλα. Ο ίδιος τι απαντά? Όχι, έτσι είναι. Αλλά είναι όλα, είναι όλα. Κοίταξε, δεν είμαι μονόχνοτος άνθρωπος. Δεν είμαι κάπου θα είμαι κολλημένος. Δηλαδή, μ' αρέσει η δουλειά, μ' αρέσει πολύ να δουλεύω, αλλά ξέρω να κλείνω και το διακόπτη. Και λέω, τώρα σταματάω, θα πάω να ξεκουραστώ. Και δεν θέλω να με απασχολεί κανένας. Κανένας, τίποτα. Κλείνω τα πάντα. Είσαι δύσκολος χαρακτήρας? Αλλοπρόσαλλος. Είναι. Είναι. Όχι δύσκολος με την έννοια. Είναι γκρινιάρη. Όχι, γκρινιάρης είσαι, σε πιάνει. Άμα σε πιάσει, άμα τον πιάσει τριμάδα, τον πιάνει. Μουρμουρά. Ναι. Με τι μπορεί να γκρινιάξει, ας πούμε? Τώρα δεν ξέρω, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια δεν ζούμε μαζί. Αλλά όσο ζούσαμε μαζί, μπορεί να του έφταιγε γιατί, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι στη θέση του ή γιατί τρώγεται. Μπορεί να τον πιάσει κάτι. Δεν μ' αρέσει να μου αλλάζουν θέση τα πράγματα μου. Ακόμα και αν είναι ακατάστατα, τα θέλω και στην ακαταστασία. Γιατί ξέρω που είναι και θα πάω να το βρω, ας πούμε. Αν μου τα πάρουν και μου τα τακτοποιήσουν και τα χάσω, ας πούμε, νευριάζω. Βασικά, να σου πω κάτι. Μπορώ να πω ότι το ευαίσθητό μου σημείο είναι το συναίσθημα. Ναι. Επειδή ρώτησες πριν. Άμα με χτυπήσεις το συναισθηματικό μου, με τον πάρηκα. Και εκεί μετά δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση. Και απ' την άλλη, θέλω να κάνω τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Εντάξει, αυτό πολλές φορές όμως, άμα του κολλήσει να κάνει κάτι όπως το θέλει εκείνος, θα το κάνει και δεν σκέφτεται με τις συνέπειες. Κάτι που εγώ δεν είμαι έτσι. Μπορεί να το έχει πληρώσει και αυτό στη ζωή του. Σίγουρα. Τη μέρα του γάμου. Τη μέρα του γάμου, επειδή θεωρώ ότι για κάθε κορίτσι είναι πολύ σημαντικό που θα την παραδώσει ο μπαμπάς, το γαμπρό. Πώς ήταν για σένα αυτή η μέρα? Πώς ήταν? Την παρέδωσα. Ναι. Χαλάρωσα. Για σένα? Για όχι, μένα. Ωραία ήταν. Γιατί? Είναι η συνέχεια. Τι θα πει να παραδώσεις το γαμπρό και τα λοιπά? Αυτό που έχουν ορισμένοι γονείς να θέλουν τα παιδιά τους να είναι κολλημένα πάνω τους, εντάξει, τώρα εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό. Το να τον φωνάξουν το παππού έχει πρόβλημα, λέει. Παπα. Τεράστιο. Θα ζητήσεις να σε φωνάζουν Αντρέα. Αντρέα, νονέ, πες ένα άλλο όνομα. Θα το βαφτίσω για να με λέει νονό. Παππού τώρα δεν είναι άσχημη λέξη, λοιπόν, παππού. Τα παιδί μα δεν το βλέπω καλά. Κανένα δεν θέλει να τον πούνε παππού ή γιαγιά. Δηλαδή αυτό το παιδί θα μπερδευτεί πάρα πολύ. Παππού τώρα. Μου θυμίζει, α πούμε, αυτά που λένε. Κάνει την πάντα ρε παππού να περάσω και τέτοια. Τώρα δεν είναι ωραία έκφραση. Το έχει θέσει λάθο, νομίζω. Θέσει λάθο ή ίσω το λεξιλόγιο μα το έχει θέσει λάθο. Ναι. Έχει πρόβλημα με την ηλικία δηλαδή? Όχι. Όχι. Αλλά με τη λέξη παππού. Τι λέω τη λέξη παππού δεν πάρει. Εσύ τον παππού δεν τον έλεγες παππού? Να σου πω, ο παππούς μου πέθανε όταν ήμουν μικρός. Και δεν έχω πει πολύ αυτή τη λέξη. Τη γιαγιά μου, ναι, τη γιαγιά μου την έλεγα. Αλλά τη φώναζα Νόνα τη γιαγιά. Ήταν τότε. Πιστεύω ότι... Εντάξει. Σε πειράζει η λέξη δηλαδή στα ελληνικά? Στα ελληνικά. Και σε οποιαδήποτε γλώσσα να με λέγανε παππού θα με πειράζει. Τον Νόνο γιατί δεν σε πειράζει? Δεν το βρίσκω έτσι. Ναι. Πολύ χαίρονται με αυτό. Στα βραζιλιάνικα πώς λέγεται ο παππούς? Βοβό. Μια καλά. Συμπαθητική λέξη είναι αυτή. Να. Και δεν θα καταλαβαίνει και κανείς
Τι λέει. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, ωραίο είναι. Πολύ. Πολύ ωραίο. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρχε μια δυσάρεστη στιγμή έτσι, μέσα στα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι στη ληστεία στο σπίτι σου. Φαντάζομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία, αυτή η εμπειρία πρέπει να έχει αλλάξει κάποια πράγματα μέσα σου και μέσα σου. Γιατί όταν φαντάζομαι το άκουσες μετά όλο αυτό το οποίο έγινε. Α, η πρώτη που ήρθε. Φοβήθηκες κι εσύ. Πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να ήταν μια μισή ώρα. Αλλά δεν μου έκανε καμία εντύπωση γιατί πάντα τέτοιες ώρες μιλάμε. Και σηκώνω το τηλέφωνο και του λέω τι θυμήθηκες, τι έπαθες. Και με μια τρομερή ψυχραιμία μου λέει: ελάτε σπίτι, μπήκανε με όπλα και μου το κλείνει. Και πάθαμε πανικό. Φύγαμε σχεδόν με τις πιτζάμες και φτάσαμε πριν από την αστυνομία. Η οποία αστυνομία είναι στο ένα τετράγωνο. Καλά, η αστυνομία δεν ήταν στο τετράγωνο, ήταν λίγο πιο πέρα. Αλλά εσείς είστε δίπλα, εντάξει. Τι άλλαξε μετά από αυτό, άλλαξε κάτι έτσι στη ζωή σου? Τα μέτρα ασφαλείας. Δεν αναθεώρησες όμως κάποια πράγματα, γιατί ήσουν τυχερός στην ατυχία σου. Θα μπορούσε να είχε και πιο άσχημη κατάληξη όλη αυτή η ιστορία. Τα πάντα στη ζωή μπορεί να έχουν πιο άσχημη κατάληξη. Αλλά δεν μπορεί να κολλήσει αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου ήταν κάτι ξένο ότι μπορεί μια μέρα να μου τύχει. Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Αλλά δεν ήταν και κάτι το οποίο περίμενα. Αλλά δεν το περίμενα, αλλά ήμουνα και αμελής, διότι ενώ ήταν μια εποχή που γινόντουσαν πολλά, εγώ ήμουνα με στην καλή χαρά, με ανοιχτά τα παράθυρα. Και... Μα έτσι θα έπρεπε να ζει ο άνθρωπος όμως. Τι... Το φυσιολογικό δεν είναι να ζεις με αλλά όταν ακούς, εντάξει, δηλαδή να σου πω κάτι, όταν πήγα στη Βραζιλία το 1982, το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν πρόσεχε. Εντάξει, και πρόσεχα. Πρόσεχα που θα πάω, πώς θα περπατήσω τη νύχτα, σε ποια σημεία, τα μέτρα που θα πάρω και τα λοιπά. Πρόσεχα, γιατί μη είχαν βάλει στην πρίζα. Εντάξει, αυτή τη συγκεκριμένη εποχή εδώ δεν πρόσεχα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με κόρη και μπαμπά. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, μια άσχημη εμπειρία όμως δεν σε βλέπω έτσι να σου έχει αφήσει, τραύματα. Όχι. Δεν έχει, όχι. Σου είπα, ήμουνα... Καταρχήν... Δεν έπαθα κάτι σοβαρό, ας πούμε, για να πω ότι... Απλά δεν είναι πολύ έτσι έντονη εμπειρία αυτή να σε απειλούν με όπλα, με μαχαίρια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μαχαίρι, όπλα, από όλα είχαν. Να είσαι δεμένος, εκείνη να... τη στιγμή, κοίταξε, να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις γι' αυτό τίποτα. Λειτουργήσα και σωστά γιατί ήμουν ψύχρεμο. Υπερβάλλεις, γιατί τώρα έχεις πάρει πάρα πολλά. Έχεις κάνει πολλά πράγματα για να νιώθεις καλά. Εντάξει, okay, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Δεν αλλάζει όμως η ζωή μετά από κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχεις αυτό το συνέστημα ότι γλίτωσες, ας πούμε, από θαύμα, από συγκυρία, από δεν ξέρω εγώ τι, δεν αλλάζει κάτι. Να σου πω κάτι. Όταν έχεις ζήσει και στο εξωτερικό, που οι συνθήκες είναι χειρότερες. Αλλά δεν σου έχει τύχει όμως. Δεν σου έχει τύχει, αλλά είναι χειρότερες. Και το βλέπεις και το ακούς κάθε μέρα. Νομίζω ότι είσαι μέσα στο πνεύμα. Εσύ πώς αντέδρασες όταν δηλαδή πήγες εκεί και τον βρήκες έτσι? Μια φορά μου είχε πει ένας αστυνομικός στο Ρίο ότι αν δεις ξαπλωμένο κάτω στον δρόμο άνθρωπο, παίρνει από πάνω του. Δεν το γίνεται. Με παγίδα, Γιατί μπορεί να έχει ξαπλώσει για να σε σταματήσει και να βγουν οι άλλοι από τη γωνία. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοια πράγματα στο μυαλό σου. Ναι, βέβαια το θέμα είναι να μην γίνουμε κι εμείς Βραζιλία. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, όταν σου έχουν πει, ξέρεις κάτι, άμα θα έρθει κάποιος και σου βάλει ένα πιστόλι στην πλάτη. Σήκωσε τα χέρια σου και πες δεν σε βλέπω, πάρ' τα όλα και τέλειος. Έχεις ήδη προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Τώρα, σίγουρα η Αθήνα άλλαξε. Δεν είναι η Αθήνα όπως ήταν. Εγώ έχω γεννηθεί σε αυτή την πόλη και έχω μεγαλώσει σε αυτή την πόλη, έτσι. Και πολλές φορές έχουμε συζήτηση με την Ιζαμπέλα για το πώς ήμασταν εμείς παιδιά. Είχε ένα μέξο μόνοι μας. Από ηλικία 12 χρονών. Βέβαια. Ναι, περπατάγαμε στο έξω, δεν είχαμε συνοδεία. Πηγαίναμε έξω. Ούτε μας πήγαινε η μαμά και ο μπαμπάς μέχρι εννοείται, την πόρτα ή οτιδήποτε. Ούτε εγώ. Ή ξέρω εγώ, ούτε κι εσύ, εντάξει. Τώρα αλλά, είναι. Τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι λέει, α, μην αφήσει το παιδί να πάει στην πλατεία να παίξει. Τότε μας αφήνει να πάμε στην πλατεία. Σωστό είναι. 12 χρόνια, ας πούμε. Εσύ
Τι ένιωσες, δεν ξέρω, όταν πήγες εκεί πριν την αστυνομία που είπες και τον βρήκες, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Ήταν πολύ άσχημη εικόνα, γιατί ήταν σε σοκ. Και όταν τον είδαμε, τρομάζεις όταν βλέπεις αυτή την εικόνα. Και στην αρχή είχε αίματα και μέχρι να καταλάβουμε τι έχει γίνει, αν τον χτυπήσανε, αν δεν τον χτυπήσανε, τι... μέχρι να μας μιλήσει, ήταν τρομακτικό. Φαντάζομαι ότι όμως υπερίσχυσε και η χαρά ότι δεν έπαθε κάτι. Ναι, απλά στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω, διότι μου ανοίγει και είχε αίματα, όπως προσπάθησε να λύσει τα... Και δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν μιλήσαμε αμέσως, ώστε να... Πέρασαν 5 λεπτά για να καταλάβω τι έχει συμβεί. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τώρα τι θα κάνουμε. Χωρίς τους κλέφτες,